ξεχωριστή από ό,τι συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Μπορεί να έχουμε περηφάνεια για τον Πειραιά και για τις δυνατότητες του και για την ιστορία του, αλλά ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα, η καταστροφή έχει συμβεί και στον Πειραιά. Κλειστά μαγαζιά, ανεργία, φτώχεια, άστεγοι, παιδιά υποστηριζόμενα, παρά τα αντιθέτου προβαλλόμενα ως μια ειδηλιακή εικόνα. Έχουμε λοιπόν επίγοντα ζητήματα να λύσουμε και στο δημοτικό επίπεδο και στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Πρέπει και ο Πειραιάς, όπως και όλη η Ελλάδα, να ανασυγκροτηθεί με βάση τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προστασίας των πολιτών και των αναγκών τους. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Δεν είμαστε τωρινοί. Ναι. Το πρόγραμμά μας δεν φτιάχτηκε εν όψη των εκλογών. Είστε πάλι και εσείς στον Πειραιά που λέτε. Είναι μια διαρκής διαδικασία και προσεγγίζουμε τα πράγματα με γνώση, με σύστημα και με δυνατότητα να δίνουμε πραγματικές λύσεις, όχι μεμονωμένες, όχι να παραθέσουμε μια σειρά από έργα, που συνήθως είναι εργολαβίες, αλλά να δημιουργήσουμε ένα συνολικό έργο αναδιάταξης όλων των λειτουργιών της πόλης, ώστε η πόλη να λειτουργεί, γιατί σήμερα η πόλη δεν λειτουργεί. Το λιμάνι είναι μια πολύ σοβαρή παράμετρος. Κυρία Παντελάκη, αρέσκεται να δημιουργεί ψευδή εικόνα για τα όσα λέμε. Εμείς θέλουμε αποκλειστικά δημόσιο λιμάνι. Είναι στρατηγική σημασία παραγωγική μονάδα και δεν κάνουμε κανένα φλερτ με κανένα. Απλώς παραθέσαμε ότι στη συγκυρία αυτή το σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ βρίσκει αντίθετους τους πάντες. Μόνο αυτό είπαμε. Από εκεί και πέρα, τα οικονομικά του Δήμου είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Και όποιος το κρύβει, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Χρειαζόμαστε παρεμβάσεις και για το χρέος του Δήμου και για την απομείωσή του ή και τη διαγραφή του του χρέους, γιατί από τον Ιούνιο ενεργοποιείται και θα το βρουν μπροστά τους οι δημότες. Χρειαζόμαστε μείωση δημοτικών τελών και εμείς ιδιαίτερα στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις που κλείνουν θα σταθούμε αρρωγή και με κριτήρια πραγματικής βιωσιμότητας της τοπικής οικονομίας. Θα συνεργαστούμε με τον Εμπορικό Σύλλογο και ήδη το κάνουμε για ένα πρόγραμμα σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο Πειραιά ενίσχυση του τοπικού εμπορίου. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια σειρά από πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, μελετημένες πολλά χρόνια και κοστολογημένες. Το πράσινο στον Πειραιά, αναγκαία προϋπόθεση για να λειτουργήσει. Ο κ. Δήμαρχος έχει δανειστεί μεγάλο μέρος από το δικό μας πρόγραμμα. Το ξέρουμε, του το έχουμε πει, χαιρόμαστε γι' αυτό, αλλά δεν το εντάσσει σε ένα συνολικό σχέδιο. Πάμε στον κύριο Μαραλή.